Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Άλλη μία. Λοιπόν, νομίζω το έχουμε. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο δύσκολο. Ξέρω ότι έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Όσοι με βλέπετε και στο Instagram, τα λέμε και συχνά, αλλά εδώ που έχω να πιάσει την κάμερα... Από... Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά. Γι' αυτό και είπα να ξεκινήσω πάλι το YouTube με ένα Q&A για να... σας κάνω και ένα update τι έχει γίνει στη ζωή μου, τι έχετε χάσει, αν και όσοι με έχετε στο Instagram τα βλέπετε. Μου κάνατε πάρα πολλές ερωτήσεις και επέλεξα μερικές... Κοιτάξτε τώρα, δεν μου γίνει. Κοίτα πώς δεν μιλάω. Καταρχάς δεν σας είπα γεια σας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Όχι, τι είναι αυτό? Βασικά δεν θα σας πω γεια σας, δεν μου έρχεται ακόμα, μετά. Όπως και να έχει, έχω μαζέψει μερικές ερωτήσεις που νομίζω ότι είναι ok να τις απαντήσω. Είναι και κάποιες που ήταν πολύ υπερβολικές, οπότε δεν θέλω να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το ωραίο μας το Q&A. Αρχικά ας ξεκινήσουμε από την πρώτη που δεν είναι ερώτηση. Να μας γνωρίσεις τη νέα ευτυχισμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση, Δέσποινα. Γενικά θέλω να περάσω ένα διαφορετικό vibe, έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη ζωή μου και από εδώ και πέρα θέλω να σας δείξω τη νέα Δέσποινα στα vlogs, γενικά σε όλα τα βιντεάκια που θα βλέπετε από εδώ και πέρα και ελπίζω να σας αρέσουν. Έχεις ομορφήνει απίστευτα, glow up συμβουλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Λοιπόν, glow up συμβουλές, να σκεφτώ. Λοιπόν, αρχικά διώξτε ό,τι τοξικό άτομο υπάρχει τριγύρω σας. Να είστε με άτομα που θα σας ανεβάζουν, που θα έχουν καλή αύρα, που θα έχετε όρεξη για ζωή. Έχω συνειδητοποιήσει ότι όταν είσαι με μερικά άτομα, σου ρουφάνε την ενέργεια. Με λίγα λόγια, να είστε με άτομα που θα νοιάζονται για σας πραγματικά, θα χαίρονται με τη χαρά σας και θα πιστεύουν σε εσάς. Δεύτερο glow up tip είναι να ξεκινήσετε γυμναστήριο. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί με το γυμναστήριο δεν είναι μόνο ότι βλέπεις διαφορά στο σώμα σου, είναι και στην ψυχολογία. Βοηθάει απίστευτα το γυμναστήριο. Ακούστε με, και δεν χρειάζεται να πάτε γυμναστήριο. Άμα θέλετε, βρείτε ένα χόμπι, κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Πάντως η άθληση είναι ό,τι καλύτερο το προτείνω. Τώρα αυτά για glow up tip, δεν ξέρω. Δεν θα σας πω ανανεώστε την ντουλάπα σας. Τα παιδιά έχουν επαφές με τον μπαμπά τους? Βασικά αυτή είναι πολύ χαζή ερώτηση γιατί την έβγαλα. Αλλά ναι, εννοείται πως έχουν επαφές με τον μπαμπά τους. Την είδα αρκετά συχνά, οπότε λέω άντε ας την απαντήσω. Αν και φυσιολογικό δεν είναι να έχουν επαφές. Όχι, η αλήθεια είναι. Και δεν έχω κρατήσει επαφές. Τυπικές σχέσεις μέχρι εκεί. Γεια, τι κάνεις, άμα έχει κάτι με τα παιδιά, αυτό. Μέχρι εκεί. Πώς είναι τώρα η επικοινωνία με τον μπαμπά των παιδιών? Καλύτερη, χειρότερη? Πιστεύω ότι είμαστε σε μία φάση πλέον που μπορούμε και συνεννοούμαστε φυσιολογικά. Οπότε θα το θεωρήσω... Ναι, είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη και λογικό σχέση με τις αρχές. Μήπως λέω πολλά προσωπικά τώρα. Πάλι όλες οι ερωτήσεις τέτοιες είναι. Τι να κάνω? Δεν θέλω να δυσκολευτώ κάνοντας αυτό το βίντεο, αλλά... Όχι, θα το κάνω, εντάξει. Με αγχώνει πιο πολύ τι θα πει, τι θα πούνε με... Όχι, τι λέω. Πάμε, συνεχίζουμε. Θα κάνω τώρα overthinking μία ώρα. Γιατί δεν κάνεις συχνά βίντεο πλέον, μας λείπεις? Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω. Όλη αυτή την περίοδο που έβλεπα και παλιά βιντεάκια, βασικά η μικρή καθόταν και βλέπει καμιά φορά στο YouTube τα βιντεάκια μας και τα βλέπω και λέω, δεν ξέρω, ένιωθα άβολα. Ένιωθα άβολα, δεν ήθελα, δεν ήξερα πώς. Αλλά θέλω πάλι να ξεκινήσω γιατί μου έχει λείψει στο YouTube, το edit, το ευχαριστιόμουν και γι' αυτό θέλω να το ξεκινήσω πάλι. Και εννοείται επειδή μου λείψα. Σκέφτεσαι να επιστρέψεις Ελλάδα με τα παιδιά? Ήτανε μία περίοδο που το είχα πάρει πάρα πολύ σοβαρά να γυρίσω. Θα ερχόμουν εγώ πρώτα, είχα κλείσει και εισιτήριο, θα ερχόμουν, θα έκανα την αρχή και μετά θα ερχόντουσαν και τα παιδιά. Αλλά
άμα το καλοσκεφτείς, ήταν μια πάρα πολύ κακή ιδέα που πάλι καλά δεν το έκανα. Αρχικά, τα παιδιά θα ήταν μακριά από τον μπαμπά τους. Συνειδητοποίησα ότι πλέον είμαι okay στο να μείνω Γερμανία. Ότι θα κατεβαίνω 1-2 φορές το χρόνο, άντε μπορεί και παραπάνω για δουλειές, αλλά για διακοπές να κατεβαίνω 1-2 φορές το χρόνο, νομίζω μου φτάνει. Θα έκανες τρίτο παιδί. Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω τώρα, ειδικά σε αυτή την περίοδο που είμαι. Ίσως μια μέρα στο μέλλον, άμα βρω τον άνθρωπό μου, ποτέ δεν ξέρεις, εννοείται πως δεν θέλω να κάνω τρίτο παιδί, αλλά τώρα ούτε καν να το σκέφτομαι. Μόνο που σκέφτομαι εγκυμοσύνη, ξενύχτια, όλα αυτά, Θεέ μου, όχι, καλά είμαι. Τώρα μεγάλωσαν τα παιδιά μου, είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία και ήρεμη φάση που μ' αρέσει. Πώς είναι μια μαμά με παιδιά χωρισμένη και δουλειά μαζί? Είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ. Αρχικά, για μένα ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Επίσης, δεν έχω αμάξι πλέον, το πούλησα γιατί χάλασε. Και είναι ό,τι χειρότερο να μην έχεις αμάξι. Πρέπει να πηγαίνω στη δουλειά με τρένο. Δεν μπορώ να πηγαίνω σούπερ μάρκετ για μεγάλα ψώνια. Πάω λίγο, κουβαλάω, πέρα δόθε, αλλά θα έρθει και η στιγμή που θα πάρω αμάξι. Δεν έχω και πάρα πολύ βοήθεια, η μαμά μου με βοηθάει, αλλά αυτό δεν έχω αμάξι. Είναι το μόνο που με κρατάει πίσω. Δεν μπορώ να πάω κάπου με τα παιδιά σε κανένα παιδότοπο, κάπου μακριά, βόλτα, αυτό είναι που με στεναχωρεί λίγο. Αλλά όλα τα άλλα είναι μια χαρά εύκολα. Εμείς οι γυναίκες όλα τα μπορούμε. Ό,τι εμπόδια και να μας έρθει, μια χαρά θα το περάσουμε. Σε φλερτάρουν ή όχι επειδή είσαι παιδιά? Φιλενάδα, τι να σου λέω τώρα. Το αγόρι σου πώς το πήρε ότι έχεις παιδιά? Το δέχτηκε, τα αγαπά? Το ήξερα από την αρχή ότι έχω παιδιά. Μια χαρά το δέχτηκε. Τα αγαπά? Σε αυτή την ερώτηση δεν χρειάζεται. Θεωρώ πως δεν χρειάζεται να τα αγαπήσει, έχουν μπαμπά που τα αγαπάει, έχουν μαμά. Αυτό, και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και δεν τους έχω συστήσει ώστε να ξέρουν, έχω νέο σύντροφο κλπ. Αυτό θα αργήσει. Θα αργήσει πάρα πολύ μέχρι να είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, δεν βιάζομαι κιόλας και δεν θέλω και να τα συστήσω ως να πω, παιδιά, αυτός είναι ο σύντροφός μου. Όχι, καλύτερα, δεν χρειάζεται ακόμα. Αλλά με όλη την κατάσταση είναι ok. Θυμάμαι έλεγες ότι θέλεις να μείνεις μόνη σου για καιρό. Τι άλλαξε? Κάτσε ρε κολλητή. Ένας χρόνος πέρασε. Στο ράφι θα μείνω. Ένας χρόνος πέρασε. Είπαμε. Εν τω μεταξύ φοράω φόρμα και από κάτω βιτσάμε. Ένας χρόνος πέρασε. Προσπαθώ να βρω και άλλες ερωτήσεις. Όμως είναι πολύ... Είναι παρόμοιες ή είναι κάποιες που δεν χρειάζεται καν να τις απαντήσω. Αυτό ήταν το βιντεάκι, το Q&A. Ελπίζω να είστε ok με αυτό. Θέλω να ξεκινήσω πάλι να είμαι full ενεργή, να έχουμε κάθε εβδομάδα νέο βλογκάκι, να πάρω λίγο φόρα, να σας δείχνω τη νέα μου ρουτίνα με τα παιδιά, όταν είμαι μόνη μου, γιατί τα παιδιά είναι και σε μένα και στο Better Man, οπότε έχω αρκετό χρόνο για μένα. Και γενικά θέλω να σας δείξω όλη αυτή την περίοδο. Δηλαδή έχω τόσο πολλές ιδέες. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά, πολλά φιλάκια.